για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται αυτό το νόμος, θα εφαρμοστεί ο νόμος, που αφορά το μεγάλο προσφυγικό κύμα που έχουμε και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο που αναμορφώνει, που αναβαθμίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο, την οδηγία δηλαδή 2013 του 32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβολίου, τα συστήματα υποδοχής ασύλου και διεθνούς προστασίας. Έτσι. Δεν έχει σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας πέραν από τη σύντμηση προθεσμιών που βάζει για την έκδοση του ασύλου και για το οποίο θα μιλήσω παρακάτω και για τις προσλήψεις που ανέφερε η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Είναι κάτι που ετοίμαζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό, από την πρώτη κυβέρνηση. Έτσι. Κρίμα που έρχεται να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή, αυτή τη συγκυρία, στη φάση που έχουμε και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ξεκινάω από τα θετικά. Έχουμε δημιουργία Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και νέας υποδοχής ταυτοποίησης και νέας υπηρεσίας ταυτοποίησης και υποδοχής με διευρυμένο ρόλο και κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναγκών υποδοχής των νεοεισερχομένων. Έχουμε τη δυνατότητα λειτουργίας γραφείων ή κλιμακίων ασύλου εντός των κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας και τη δυνατότητα ίδρυσης διακριτών χώρων για παραμονή ευάλωτων ομάδων όπως τα ασυνόδευτα ανήλικα. Αύξηση των οργανικών θέσεων της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης από 444 σε 753. Η υπηρεσία ασύλου και η αρχή προσφυγών υπάγονται ρητά στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Πολύ θετικό βήμα. Ενισχύονται σημαντικά η υπηρεσία ασύλου με την αύξηση των οργανικών θέσεων από 232 σε 520 και, και την ενίσχυση της ίδρυσης περιφερειακών γραφείων και κινητών κλιμακίων. Γίνονται σημαντικά βήματα ως προς τον άσυλο και την αρχή προσφυγών. Χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε ετούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ετούντος στην Ελλάδα τουλάχιστον για 5 χρόνια. Έχουμε ανθρώπους που για 15 χρόνια έχουν αιτηθεί άσυλο και δεν έχει εξεταστεί η αίτησή τους. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δημιουργήσει βιωτικούς δεσμούς με τη χώρα και πρέπει να τους δώσουμε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Και αναβαθμίζεται η αρχή προσφυγών και ενισχύεται με σοβαρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Τώρα θα προχωρήσω στα σημεία που θεωρώ ότι αποτελούν παραφωνία στη λογική του νομοσχεδίου. Το πρώτο αφορά ότι την πρόβλεψη που λέει ότι όταν σε περιπτώσεις που έχουμε, σε έκτακτες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες ροές, αφήξεις πολιτών τρίτων χωρών ή ενεθαγενών σε μεγάλους αριθμούς, οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα προστασίας, διεθνούς προστασίας, η εξέταση του αιτήματος ασύλου τους θα γίνεται ταχύρυθμα και θα ολοκληρώνεται σε 14 μέρες σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Δεν θεωρώ ότι θα λειτουργήσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό τα άσυλα να εξετάζονται επιφανειακά και να θεωρούνται απαράδεκτα και να επιστρέφεται αυτός ο κόσμος στην Τουρκία και αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Και επίσης θεωρώ αυτό που η λογική λέει ότι όταν έχουμε μεγάλες ροές δεν κατεβάζουμε τις... Δεν μικραίνουμε το περιθώριο που κάνουμε το άσυλο, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους και περισσότερες ώρες. Αντίθετα, το αυξάνουμε. Αυτό το θεωρώ, λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα και θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό να μην το συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο. Το δεύτερο πρόβλημα που βλέπω είναι η φύλαξη ανοιχτών δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας να ανατίθεται σε ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. Θεωρώ προβληματικό. Και επίσης θεωρώ να σκεφτούμε ότι οι σεκιουριτάδες οι λεγόμενοι ως επιτοπλίστων είναι χρυσαυγίτες. Σε αυτούς λοιπόν αναθέτουμε τη φύλαξη, όχι τη φύλαξη γιατί θα είναι ανοιχτές δομές, έτσι, προσφύγων και μεταναστών. Ας το ξαναδούμε. Προχωρώ. Ένα τρίτο σημείο είναι η έννοια της ασφαλούς τρίτους χώρας. Λοιπόν, το άρθρο 56 με βάση τον αριθμό 38 της οδηγίας ορίζει τους όρους για να θεωρηθεί μια χώρα ασφαλής.
Διαβάζοντάς το, αντιλαμβανόμαστε η Τουρκία δεν πληρεί κανέναν από τους όρους που θέτει ο νόμος. Οι διεθνείς οργανώσεις καταγγέλνουν την Τουρκία για αυθαίρετες συλλήψεις προσφύγων, κακομεταχείρισή τους, παράνομες απελάσεις και επαναπροωθείς στη Συρία και Αφγανών και Σύριων. Σήμερα το Guardian έχει άρθρο που λέει ότι 16 Σύριοι, ανάμεσά τους 3 παιδιά, έχουν δολοφονηθεί στο τελευταίο διάστημα 4 μηνών, την στιγμή που Σύριοι προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στην Τουρκία. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, 31 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, σύμφωνα με καταγγελία της Διεθνούς Αμνηστίας, επαναπροωθήθηκαν στην Καμπούλ, ενώ πολλοί από αυτούς κινδυνεύουν. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα, δεν πληρεί καμία προϋπόθεση θεσμικά και στην πράξη και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως τέτοια. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να επιστρέφονται εκεί πρόσφυγες ετούντες διεθνούς προστασίας. Και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να επιστρέφουμε πρόσφυγες. Το άλλο σοβαρό ζήτημα που θέλω να θέσω είναι ότι για να έχουμε αυτό το νομοσχέδιο να ισχύσει, χρειαζόμαστε που έχει θετικές προβλέψεις, χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό σε αριθμό και ειδικότητες, ώστε μπορεί να γίνει εντοπισμός των ασυνόδευτων ανηλίκων, των θυμάτων βασανιστήριων, των θυμάτων εμπορίας. Και δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς, χωρίς ψυχολόγους, να υπάρχει νομική υποστήριξη, εγγυήσεις δηλαδή που είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν και γι' αυτό έχουμε πολλαπλές καταδίκες και αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν. Και στα hot spots πρέπει να υπάρχει πρόσβαση της κοινωνίας και των φορέων. Θέλω να πω το εξής. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η συμφωνία έρχεται να εφαρμοστεί στα πλαίσια σε μια συγκυρία που συμπίπτει με την υπογραφή συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Συντομεύεται, κυρία. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είμαι ο κύριος Συρίγος. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι διεθνείς οργανισμοί και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι αυτό είναι μέγιστο πισωγύρισμα, διότι ανατρέπουμε το Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο και τη Συνθήκη της Γενέβης, διότι ανακόπτουμε τις ροές που έρχονται, οι ροές των 90% σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία είναι πρόσφυγες, κοινώς ανακόπτουμε πρόσφυγες και θα επαναπροωθούμε πρόσφυγες. Και πιστεύω ότι πρέπει να αντισταθούμε με όπλο μας τη διεθνή νομιμότητα και τη συνταγματική νομιμότητα στις αρχές της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Γιατί να σκεφτούμε ότι αυτούς για τους οποίους μιλάμε είναι άνθρωποι, 33% γυναίκες, 33% παιδιά, 33% άντρες σε γενικούς βαθμούς, που φεύγουν από κατατρεγμένοι και ζητούν ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και αυτούς πρέπει να τους υποδεχτούμε όπως έχουμε κάνει και για το οποίο είμαστε περήφανοι στα ΣΥΡΙΖΑ όλους τους προηγούμενους μήνες και έχουμε δείξει αλληλεγγύη και έχουμε εμπνεύσει τον κόσμο να δείξει αλληλεγγύη και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι και σε αυτή τη λογική πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.